στο αεροδρόμιο. Τον είχα δει αρκετές φορές στο αεροδρόμιο, αλλά κανείς δεν μας είχε συστήσει. Αλλά εγώ είχα, κάτι μου έκανε, ένα κλικ. Και μετά τον είδα στο αεροδρόμιο που το είχε στήσει με τη φίλη μου, τέλος πάντων, να ταξιδέψει και αυτό την ίδια ώρα για τη Μύκονο. Εγώ το μεταξύ δεν ήθελα καθόλου. Είναι αυτό που δεν θες καθόλου να πας διακοπές και ειδικά στη Μύκονο. Τότε δεν πήγαινα ποτέ. Είχα πάει μια φορά στη ζωή μου. Τέλος πάντων, μου είπε η φίλη μου: πάμε, λέω, ωραία, πάμε, και τον είδα. Και μου άρεσε. Μου άρεσε που ήταν χαμογελαστός, μου άρεσε που ήταν αισιόδοξος, που έχει πάρα πολύ χιούμορ, που δεν τον ένοιαζε τίποτα από όλα αυτά που κάνω εγώ. Καθόλου. Πάρα πολύ έξυπνος, εύστροφος. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα είχα πει στη φίλη μου ότι εντάξει, ωραίο παιδί, αλλά αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Δεν ξέρω, από άμυνα. Μάλλον είπα πολύ τέλειο για να είναι αληθινό. Κάπως δεν ήμουν και στη φάση αυτή. Οπότε λέω, ναι, ναι, αποκλείεται. Αλλά είχε πείσμα, είχε επιμονή και ήταν και πολύ ευρηματικός και ήταν και πολύ gentleman. Ευρηματικός, δεν μπορώ να το προσπεράσω αυτό. Ναι. Δηλαδή. Για παράδειγμα, είναι λίγο πονηρούλης. Είναι λίγο πονηρός και αυτό που θέλει το κατακτά με μια στρατηγική που εσύ όμως εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνεις ότι έχει στρατηγική ο άλλος. Για παράδειγμα, όταν τελείωνε το Σαββατοκύριακο που είχα πάει για τις διακοπές μου, κάτι με ρώτησε την Κυριακή μια μέρα πριν φύγω, μου λέει: ποιο άρωμα φοράς? Του λέω: όλο φοράω αυτό, γιατί? Μου λέει: είναι ένα συγκλονιστικό άρωμα, να ξέρεις. Πολύ σπάνιο όμως, δηλαδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μόνο άμα πας στο Παρίσι, τι μου είπε, μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέω: α, ωραία. Και την επόμενη μέρα μου φέρνει η φίλη μου το άρωμα. Αυτό ήδη το είχε. Καθόλου σπάνιο άρωμα. Τίποτα. Στην Ελλάδα παντού υπάρχει. Απλά ήθελε να βρει μια φόρμα. Και μου δίνει το άρωμα η φίλη μου και λέω: α, το βρήκε κιόλας. Ναι, μου λέει: πρέπει να τον ευχαριστήσεις. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Και λέω: κοίτα τον πονηρούλη. Έχει, δηλαδή, είναι τσαχπινούλη.